Αθώος είναι ο 63χρονος Βρετανός που κατηγορήθηκε τον περασμένο Ιούνιο για το βιασμό της κόρης του. Η ελληνική δικαιοσύνη απεφάνθη πως δεν πρέπει να υπάρξει καμία κατηγορία σε βάρος του. Και αστικά το βούλευμα έρχεται να επικυρώσει και να επιβεβαιώσει την αλήθεια του ισχυρισμού του κατηγορουμένου. Όπω αποκάλυψε η εφημερίδα Νέα Κρήτη, το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Ηρακλείου εξέδωσε βούλευμα με το οποίο απαλλάσσει τον πατέρα τη 35χρονη, η οποία είχε πέσει θύμα βιασμού από άγνωστο άνδρα κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Κρήτη. Αυτή τη εξαρχή ήταν αρνητική ισχυρισμή, δεν είχε καμία σχέση με το. Την κατηγορούμενη πράξη. Δεν υπάρχει κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο εις του 63χρονου φέρεται να αναφέρεται στο βούλευμα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δείγματος DNA που ελήφθη από το εσώρουχο της 35χρονης να αποδεικνύουν πως το γενετικό υλικό που βρέθηκε ανήκει στο μέχρι στιγμή άγνωστο άνδρα που εκείνη την αποφράδα νύχτα του Ιούνιου ανάγκασε την 35χρονη να ζήσει τον εφιάλτη. Στο κομμάτι της υπόθεσης, γιατί ο ίδιος είναι αθώος φυσικά όπως έλεγε από την αρχή, αλλά εκρεμεί το να βρεθεί ποιο είναι αυτός που, που, έκανε αυτή τη φρικαλέα πράξη στην κόρη του. Έχουμε κάποια ενημέρωση γι' αυτό? Όχι, δεν έχω κάποια εξέλιξη εγώ τουλάχιστον. Ε, σίγουρα ο βιαστής κυκλοφορεί ελεύθερος και όντω θα πρέπει οι να μερινήσουν προ τούτο. Με την έκδοση του απαλλακτικού βουλεύματο κλείνει και τυπικά η απίστευτη περιπέτεια του 63χρονου, που είδε τι καλοκαιρινέ διακοπέ με την κόρη του να μετατρέπονται σε εφιάλτη. Αυτό που μένει τώρα είναι οι αρχέ να φτάσουν στα ίχνη του πραγματικού δράστη του βιασμού τη 35χρονη γυναίκα.